Λοιπόν, σε αυτά τα δύο κτίρια Παπαϊρηγοπούλου 5 και 7 έχουν μεγάλη ιστορία αυτά τα κτίρια, τέλος πάντων θα αναφερθούμε στο κομμάτι το κατοχικό. Εδώ ήταν η έδρα της ναζιστικής οργάνωσης BUT που σήμαινε σύνδεσμος. Στην BUT εσωματώθηκε το 1943 η ελληνική φιλοναζιστική οργάνωση Ένωσης Φίλων Χίτλερ. Την περίοδο της κατοχής οι Αθηναίοι αποκαλούσαν τα μέλη αυτών των οργανώσεων τα ελληνικά SS. Η BUT ιδρύθηκε πριν τον πόλεμο και ήταν υπηρεσία αντικατασκοπίας. Αν και οι ελληνικές αρχές γνώριζαν τη δράση της για λογαριασμό της ναζιστικής Γερμανίας, δεν παρεμπόδισαν το έργο της. Όταν, κατά τη διάρκεια του Ελληνοϊταλικού πολέμου, αποφάσισαν να συλλάβουν κάποια από τα μέλη της, ήταν πλέον αργά. Μετά την είσοδό τους στην Αθήνα, οι Ναζί αποφυλάκησαν τους έμπειρους κατασκόπους τους, μεταξύ των οποίων και τον Γεώργιο Πριντάκη, Ματθαίο Πρελορέτζο, Αλέξανδρο Αγίνωρα και Κάρολο Γκούντρουμ, οι οποίοι ανέλαβαν την ανασυγκρότηση της οργάνωσης. Αρχικά επικεφαλής της BUT ήταν ο καθηγητής της Σχολής Ικάρων Κωνσταντίνος Καζατζής, ο οποίος απομακρύνθηκε λόγω οικονομικής κατάχρησης. Τον διαδέχτηκε ο σφόδρα γερμανόφιλος Δημήτριος Δάναλης, ιδιοκτήτης Σχολής Γερμανικών στην Αθήνα, με σπουδές στη Γερμανία. Ο Καζατζής εκτελέστηκε από την όπλα στις 2 Οκτωβρίου του 1944 στα Κουπόνια. Με τα πολεμικά για την εκτέλεσή του καταδικάστηκαν σε θάνατο 5 μέλη της όπλα. Η οργάνωση είχε δικό της δίκτυο κατασκόπων που έδρασε στην Αθήνα και τη Μέση Ανατολή. Το δίκτυο αυτό ήταν υπό τις διαταγές του Γερμανού Φρουράρχου Αθηνών Φρίτσε. Έργο τους ήταν να εντοπίζουν τις διαδρομές διαφυγής Ελλήνων πολιτών και στρατιωτικών προς τη Μέση Ανατολή. Δεκάδες από αυτούς πιάστηκαν εν πλώ και παραδόθηκαν στους Γερμανούς προς εκτέλεση. Επίσης, μέλη της BUT εντόπιζαν Έλληνες πράκτορες που υπηρετούσαν στις συμμαχικές δυνάμεις. Ήταν άτομα που επιχειρούσαν να φέρουν ασυρμά τους στην κατεχόμενη Ελλάδα με στόχο την επικοινωνία της ελληνικής αντίστασης με τους Βρετανούς και την εξόριστη ελληνική κυβέρνηση στο Κάιρο. Ο πλέον δραστήριος πράκτορας σε θέματα κατασκοπίας δικτύων ήταν ο Γεώργιος Πριντάκης. Μετά τη συνδικολόγηση της Ιταλίας το φθινόπωρο του 1943, η δράση της BUT αναβαθμίστηκε με τη συγκρότηση ομάδων κρούσης που έκαναν συλλήψεις και εκτελέσεις. Στο σκέλος της δίωξης των κομμουνιστών πρωτοστάτησε ο Αλέξανδρος Αγίνωρας. Ο Αγίνωρας είχε εμπλοκή σε τουλάχιστον 25 υποθέσεις που δικάστηκαν μεταπολεμικά και αφορούσαν σε καταδόσεις και δολοφονίες μελών του ΕΑΜ, ληστείες περιουσιών Εβραίων εμπόρων, συλλήψεις ατόμων και αποστολή τους στη Γερμανία προς καταναγκαστική εργασία. Η τύχη του Αγίνωρα είναι άγνωστη. Κατά μία εκδοχή εκτελέστηκε από τον Ελλάς στη Μακεδονία, κατά μία δεύτερη διέφυγε στη Γερμανία. Οι ομάδες κρούσης της BUT είχαν καθαρά αντικομμουνιστική δράση. Μία από τις πλέον δραστήριες ήταν αυτή του Ιάκωβου Βάλβη, η οποία έδρασε κυρίως στα Σφαγεία και την Καλυθέα. Παρά το γεγονός ότι στη μεταπολεμική δίκη το δικαστήριο αναγνώρισε ότι ο Βάλβης εκτέλεσε τουλάχιστον 6 μέλη του ΕΑΜ και συμμετείχε στις συλλήψεις άλλων που παραδόθηκαν στους Γερμανούς προς εκτέλεση, καταδικάστηκε μόνο σε 20 χρόνια φυλάκιση. Τελικά παρέμεινε στη φυλακή μόλις 4 χρόνια, καθώς αποφυλακίστηκε με χάρη του Βασιλιά στις 20 Δεκεμβρίου του 1950. Οι ομάδες αυτές της BUT συνέλεγαν στοιχεία για τις κινήσεις μελών του ΕΑΜ από διάφορους μυστικούς πληροφοριοδότες που είχαν στις συνοικίες. Προτιμούσαν περιπτεράδες, θυρωρούς, οδηγούς ταξί και ιδιοκτήτες μαγαζιών αυτούς που είχαν κουρία. Στη συνέχεια, σε συνεργασία με την ειδική ασφάλεια της ελληνικής χωροφυλακής ή την Gestapo, πράκτορες της BUT έκαναν εφόδους σε σπίτια και καταστήματα πραγματοποιώντας συλλήψεις. Ακολουθούσαν ανακρίσεις και βασανιστήρια στα γραφεία εδώ πέρα της BUT στην Παπανικοπούλου ή σε αυτά της Gestapo στην οδό Μέρλιν. Ξέρετε, υποθέτω τα γραφεία του οδού Μέρλιν έχουν γίνει χόντος πια. Οι πληροφορίες που αντλούσαν μετά από σκληρά βασανιστήρια που πολλές φορές οδηγούσαν στο θάνατο των συλληφθέντων τους επέτρεπαν να οργανώνουν ακόμη μεγαλύτερες επιχειρήσεις εντοπισμού μελών του ΕΑΜ και άλλων αντιστασιακών οργανώσεων, όπως τα μπλόκα ολόκληρων συνοικιών. Μεταξύ των θυμάτων της BUT ήταν και η 17χρονη Ιρό Κωνσταντοπούλου. Όπως ανέφερα, η BUT είχε στενή συνεργασία με την ειδική ασφάλεια. Κεντρικό πρόσωπο σε αυτή τη σχέση, για πολλούς άτυπος αρχηγός της BUT, ήταν ο υποστράτηγος χωροφυλακής Ιλιανός Παπαγρηγοράκης. Μάλιστα, ο γιος του, Ευτύχιος, ήταν ο σύνδεσμος πληροφοριών μεταξύ των δύο υπηρεσιών.
ένα από τα δυστυχώς αναρρύθμιτα μελανά σημεία της μετακατοχικής ελληνικής δικαιοσύνης αφορούσε αυτά τα δύο πρόσωπα. Ο υποστράτηγος δικάστηκε από το Ειδικό Δικαστήριο των Συλλόγων Αθηνών. Η κατηγορία ήταν ότι χρησιμοποίησε τη συνεργασία του με τους Ναζί για να ανέλθει από το βαθμό του συνταγματάρχη σε αυτού του υποστρατήγου σε μόλις δύο χρόνια, ότι ήταν αρχηγός της ΜΠΟΥΤ και ότι συμμετείχε στα κατοχικά μπλόκα και κυρίως σε αυτό της Κοκκινιάς. Παρά τα αυτά, ο Παπαγρηγοράκης εξαρτοδόθηκε πανηγυρικά. Αντίθετα, ο γιος του Ευτύχιος, λόγω της φανερής του συνεργασίας με τους Γερμανούς και της πλούσιας προδοτικής του δράσης, καταδικάστηκε σε θάνατο. Ακόμη όμως και σε ελάχιστες περιπτώσεις των συλλόγων που επιβλήθηκαν βαριές ποινές, το ελληνικό εμφυλιακό κράτος παρήχε άφεση αμαρτιών. Μετά από απανωτές χάρες του βασιλιά, η θανατική ποινή του Ευτύχιου Παπαγρηγοράκη μετατράπηκε σε ισόβια το 1948, σε 5 χρόνια φυλάκιση το Μάιο του 1949, για να ακολουθήσει λίγους μήνες μετά η αποφυλάκισή του στις 31 Σεπτεμβρίου του 1949. Τότε Σαντα Ρόζα 3, σήμερα Σαντα Ρόζα 5 είναι αυτό εδώ. Που ευτυχώς υπάρχει ακόμη. Λοιπόν, εδώ ήταν η έδρα της SD, δεν σας το διαβάζω στα γερμανικά, Υπηρεσία Ασφαλείας των SS. Αργότερα η υπηρεσία αυτή μεταφέρθηκε στην Παμίσου 8. Πράκτορές της είχαν γραφεία στις οδούς Σέκερη 5, Μέρλιν 6 και Κανάρι 8 στο Κολονάκι. Η SD δημιουργήθηκε το 1929 όταν ο Χίμλερ ανέλαβε τον έλεγχο των SS. Στις κατεχόμενες χώρες η SD ανέπτυξε πέρα από τις υπηρεσίες ασφαλείας και τμήματα κατασκοπίας, αντικατασκοπίας και σαμποτάζ. Εδώ επίσης ήταν η έδρα της ομάδας αντικατασκοπίας Dean Stelle 3000, με επικεφαλής τον δόκτωρο Ότο Μπέκους. Ο Μπέκους, μέλος του Αυστριακού Ναζιστικού Κόμματος από το 1933 και κομισάριος της αστυνομίας στη Βιέννη από το 1935, έφτασε το Μάρτιο του 1943 στην Ελλάδα με αποστολή την οργάνωση της Dean Stelle 2000 στη Θεσσαλονίκη και της αντίστοιχης Dean Stelle 3000 στην Αθήνα. Η οργάνωση 3000 είχε ως κύριο έργο τη δημιουργία δικτύου πολιτικής κατασκοπίας στην Νότιο Ελλάδα, την εξασφάλιση ναυτικών οδών μεταφοράς προακτόρων στη Μέση Ανατολή και τη διενέργεια σαμποτάζ μετά την αποχώρηση των Γερμανών προς παρεμπόδιση της Βρετανικής απόβασης στην Ελλάδα. Στενές ήταν οι σχέσεις των Αυστριακών και Γερμανών επικεφαλής της ομάδας με τη Γερμανική Πρεσβεία και τα γραφεία της Λουφθάνσα στην Αθήνα. Η οργάνωση απέκτησε δύο σκέλη, την ομάδα αντικατασκοπίας και σαμποτάζ και την αντιστασιακή ομάδα. Είναι η ηρωνία που ονομάζεται αντιστασιακή ομάδα, τέλος πάντων. Επικεφαλής ομάδας Σαμποτέρ ήταν ο Έλληνας έμπορος Σέργιος Κανάκης. Ο Κανάκης είχε γεννηθεί στη Βιέννη και ίσως να ήταν αυτή η αιτία γνωριμίας του με τον δόκτωρο Μπέκους. Κεντρικό ρόλο στην οργάνωση διαδραμάτισε και ένας άλλος Έλληνας, ο αξιωματικός του στρατού Γεώργιος Κανάκης, ο οποίος ήταν ιδιαίτερος γραμματέας του Υπουργού Ασφαλείας Κωνσταντίνου Μανιαδάκη επί της δικτατορίας Ιωάννη Μεταξά. Η ομάδα Σαμποτάζ έφτασε στην αριθμή 50 με 60 Έλληνες πράκτορες. Οι δολιοφθορές που είχαν σχεδιαστεί, μιλάω για δολιοφθορές που γινόντουσαν μετά την αποχώρηση του Γερμανών για να προκαλέσουν μια κατάσταση χάος στην πρωτεύουσα, ήταν η ανατήραξη του φράγματος του Μαραθώνα, των εγκαταστάσεων ηλεκτρικού ρεύματος σε Αθήνα και Πειραιά, ίσως έχετε ακούσει για τη μάχη της ηλεκτρικής του Κερατσίνη, του εργοστασίου γκαζιού εδώ στο Κάζι, καταστροφές βέβαια του λιμανιού του Πειραιά και των ναυπηγείων Σκαραμαγκά και πολλών άλλων υποδομών. Βέβαια, κατά την αποχώρηση των Γερμανών, αυτά δεν έγιναν κατόπιν απόφαση του Γερμανού στρατιωτικού διοικητή Αθηνών. Η αντιστασιακή ομάδα σχηματίστηκε το Μάιο του 1943 υπό τον Έλληνα αξιωματικό Γεώργιο Παντέλογλου. Ο Παντέλογλου ήταν αρχηγός της ΟΕΔΕ, Οργάνωσης Εθνικών Δυνάμεων Ελλάδας, μια άλλη κοινοφελής οργάνωση. Η οργάνωση αυτή αποτέλεσε τον πυρήνα του υποσυγκρότηση Αντάρτικου, όπως τον ονόμαζαν, στρατό, ο οποίος, καταλαμβάνοντας θέση στην ορεινή Ελλάδα, θα πολεμούσε ενάντια στους Βρετανούς συμμάχους όταν αυτοί θα εισέβαλαν στη χώρα. Μέσω της ΟΕΔΕ, ο Παντέλογλου στρατολογούσε αντικομουνιστές και γερμανόφιλους, διευρύνοντας τον αρχικό πυρήνα των 70 περίπου αντρών σε μια ομάδα περίπου 2.500 ατόμων. Ο Παντέλογλου εκτελέστηκε από την Όβλα στην οδό Μάρνης 26 Σεπτεμβρίου του 1944, ενώ ένα από τα πρωτοπαλή καρά του, ο Ισίδρος Κουράσης, αν και καταδικάστηκε σε θάνατο από το Ειδικό Δικαστήριο των Συλλόγων το 1946, αποφυλακίστηκε στις αρχές δεκαετίες του 50.
Η οργάνωση 3.000 είχε επίσης ομάδα πρακτόρων με αποστολή τον εντοπισμό των ελληνικών δικτύων διαφυγής προς τη Μέση Ανατολή. Γι' αυτό το λόγο πράκτορές της είχαν μισθώσει βενζινοκίνητα καέκια, όπως το Αγία Μαρίνα, Άγιος Δημήτριος και Ευαγγελίστρια, τα πληρώματα των οποίων αποτελούνταν από Έλληνες ναυτικούς, παύλα πράκτορες της 3.000. Αυτοί υπόσχονταν σε Εβραίους και αξιωματικούς του ελληνικού στρατού ότι θα τους φυγάδευαν στη Μέση Ανατολή. Λάβαναν την εξαιρετικά υψηλή αμοιβή ανά άτομο, συνήθως στις λίρες Αγγλίας, και συνέχεια συλλάβαναν αυτά τα άτομα και τα παρέδιδαν στους Γερμανούς. Κεντρικό ρόλο σε αυτό το δίκτυο παγίδευσης ατόμων είχε ένας άλλος Ελληνοαυστριακός, ο Βάλτερ ή Βασίλειος Βασιλείου. Ο Βασιλείου ανέλαβε τις συνεννοήσεις με ιδιοκτήτες καϊκιών για τη μεταφορά Ελλήνων πρακτόρων των Ναζί στη Μέση Ανατολή. Μεταξύ αυτών ήταν και Κωνσταντίνος Φλάμης, Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος και Βασίλειος Μπότζος. Στέγη του Βασιλείου, όπως και άλλων πρακτόρων, ήταν το Ζόναρτς στην Πανεπιστημίου. Εκεί συναντούσε ιδιοκτήτες καϊκιών και άτομα υποψήφια προς στρατολόγηση. Το Δεκέμβριο του 1947 έγινε η μεγάλη δίκη μελών της οργάνωσης 3.000. Η απόφαση του δικαστηρίου ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων που αποτυπώθηκε ακόμη και στις εφημερίδες της εποχής. Από τους 70 κατηγορούμενους, οι 64 αθωώθηκαν. Αλλά και από τους 6, μόλις 6 που δικάστηκαν, μόνο ο ένας ήταν παρόν. Συνεπώς, από τα 70 άτομα που δικάστηκαν ως πράκτορες ναζιστικής οργάνωσης 3.000, καταδικάστηκε μόλις ένα σε ποινή φυλάκισης 9 ετών. Εγώ, με πρόσωψη Πίτης Πατησίων, ήταν η έδρα της ΕΣΠΟ, δηλαδή της Εθνικής Σοσιαλιστικής Πατριωτικής Οργάνωσης. Η ΕΣΠΟ ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 1941 με πρωτοβουλία του γιατρού Γιώργου Βλαβιανού, διορισμένου κατοχικού προέδρου της κοινότητας Κηφισιάς, που ήταν και ο πρώτος αρχηγός της ΕΣΠΟ. Στη συνέχεια αρχηγός έγινε ο επίσης γιατρός Σπύρος Σεροδήμος. Η ΕΣΠΟ επιδίωκε να στρατολογήσει άτομα με στόχο τη δημιουργία ελληνικού στρατιωτικού τμήματος που θα πολεμούσε μαζί με τους Γερμανούς στο ανατολικό μέτωπο ενάντια στον κόκκινο στρατό. Για να το πετύχει αυτό, είχε οργανώσει συσίτιο στα γραφεία της και προπαγανδιστικά μαθήματα αναφορικά με το κίνδυνο του πολυσεβικισμού. Επίσης, η οργάνωση συνέβαλε στην προσπάθεια των Γερμανών να προσελκύσουν Έλληνες εργάτες προς αποστολή στα εργοστάσια της Γερμανίας. Σε μια περίοδο που ο κατοχικός λοιμός αποδεκάτιζε τους Αθηναίους, η ΕΣΠΟ συντάχθηκε με το Ελληνικό Υπουργείο Εργασίας, παρουσιάζοντας την εργασία στα γερμανικά εργοστάσια ως ευκαιρία που έδινε η χιτλερική Γερμανία στους Έλληνες. Μάλλον δεν είναι τυχαίο ότι η ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας, που χαρακτήριζε την αποστολή Ελλήνων εργατών στη Γερμανία ως μοναδική ευκαιρία, δημοσιεύθηκε σε όλες τις ελεγχόμενες από το καθεστώς εφημερίδες την Πρωτομαγιά του 1942. Αναφέρω ένα απόσπασμα. Παρουσιάζεται μοναδική ευκαιρία στους Έλληνες εργάτες και εργάτριας να μεταβούν εις Γερμανία και να αναλάβουν εργασία. Οι όροι εργασίας και διαμονής θα είναι εαυτοί όπως και των συναδέλφων των Γερμανών. Ο Έλληνας εργάτης δύναται να αποστείλει στην οικογένειά του μέχρι 100 μάρκων μηνιαίους. Γίνονται δεκτοί εργάτες και εργάτριες ηλικίας 18 μέχρι 45 ετών. Όταν άρχισαν να γίνονται γνωστές οι άδειες συνθήκες εργασίας και διαβίωσης των Ελλήνων και όχι μόνο Ελλήνων εργατών στη Γερμανία και η θάνατή τους από τους συμμαχικούς βομβαρδισμούς, το Υπουργείο Εργασίας επιδόθηκε σε έναν αγώνα προπαγάνδας προς διαστρέβλωση της πραγματικότητας. Σε ανακοίνωσή του ανέφερε: «Διαδίδεται ότι η εν Γερμανία πολυάριθμοι Έλληνες εργάτες δεν είναι ευχαριστημένοι και ότι απειλούνται υπό του βομβαρδισμού των γερμανικών πόλεων. Οι Έλληνες εργάτες βρίσκονται εις θέσεις μη απειληθήσας υπό τον αποαέρος βομβαρδισμών. Όσον αφορά τους περαιτέρω ισχυρισμούς, ότι δηλαδή οι εργάτες κακοπερνούν, πρέπει να τονιστεί ότι πρόκειται περί καθαρού ψεύδους». Η εκμετάλλευση του εξαθλειωμένου εργατικού δυναμικού της χώρας από τους Ναζί, αλλά και το Ελληνικό Υπουργείο Εργασίας, ήταν ο λόγος που οδήγησε στην εκτέλεση του Υπουργού Εργασίας Νικόλαου Καλύβα από την Όπλα στις 27 Ιανουαρίου 1944 στην πλατεία Κολονακίου. Στην ακμή της, η ΕΣΠΟ αριθμούσε περίπου 2.500 άτομα, στην πλειοψηφία τους νεαροί πρώην μέλη της μεταξικής νεολαίας ΕΟΝ. Για να καταστήλουν το αντιστασιακό κίνημα στους χώρους εργασίας, μέλη της ΕΣΠΟ προσλαμβάνονταν ως εργάτες στις επιταγμένες από τους Ναζί μονάδες παραγωγής. Έργο τους ήταν η εξάρθρωση των αντιστασιακών δικτύων μέσα στα εργοστάσια. Ήταν οι άνθρωποι που σε
συνεργασία με την εργοδοσία, παρέντα στην Κεστάπο ονομαστικές καταστάσεις οργανωμένων κυρίως στο εργατικό ΕΑΜ. Χαρακτηριστική ήταν η περίπτωση καλλιουργίας Σταυριανού στο Κερατσίνι, όπου εργάτης μέλος της ΕΣΠΟ κατέδωσε 18 συναδέλφους του ως μέλη του εργατικού ΕΑΜ. 4 από αυτούς εκτελέστηκαν, ενώ πολλοί από τους υπόλοιπους στάθηκαν στη Γερμανία, εκ των οποίων γύρισε από ό,τι γνωρίζουμε μόλις ο ΠΟΕΜΕΣ. Η προδοτική της δράση έβαλε την ΕΣΠΟ στο στόχαστρο της αντίστασης. Στις 20 Σεπτεμβρίου 1942, η αντιστασιακή οργάνωση ΠΕΑΝ ανατείναξε τα γραφεία σκοτώνοντας τον αρχηγό της οργάνωσης. Όμως η τεράστια επιτυχία της ΠΕΑΝ είχε ανάλογο κόστος. Μετά από προδοσία του χωροφύλακα Πολύκαρπου Νταλιάνη, ο οποίος έλαβε αμοιβή 1-3 χρυσές λίρες στο κεφάλι, ο αρχηγός της ΠΕΑΝ, Κώστας Περίκος, και σχεδόν όλα τα μέλη της ηγετικής της ομάδας πιάστηκαν από τους Γερμανούς. Στις 7 Ιανουαρίου του 1943 εκτελέστηκαν στο 3ο νεκροταφείο οι Αθανάσιος Πούρας, Ιωάννης Κατεβάτης, Δημήτρης Λόης και Διονύσης Παπαδόπουλος. Ένα μήνα αργότερα, στις 4 Φλεβάρι του 1943, εκτελέστηκε στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής ο αρχηγός της ΠΕΑΝ, Κώστας Περίκος. Τραγικό τέλος είχε η Ιουλία Μπίμπα, καθώς μετά την καταδίκη της από γερμανικό στρατοδικείο μεταφέρθηκε στη Γερμανία και εκτελέστηκε από δήμιο με αποκεφαλισμό. Μετά το θάνατο του Σεροδήμου, αρχηγός της οργάνωσης ανέλαβε ο δικηγόρος Γιώργος Τριαντόπουλος. Ο Τριαντόπουλος ανέπτυξε ιδιαίτερη δράση στη δίωξη των Εβραίων, καθώς ήταν και υπάλληλος της αρμόδιας υπηρεσίας συγκέντρωσης ισραηλιτικών περιουσιών του Υπουργείου Οικονομικών. Η οργάνωση διέθετε τυπογραφείο Συνοδού Παπαρηγοπούλου 2-4, όπου εκτύπωνε προπαγανδιστικά φυλάδια. Στις 17 Ιουνίου 1948, στη μεγαλύτερη δίκη μελών της ΕΣΠΟ, δικάστηκαν 31 άτομα. Από αυτά τα 23 αθωώθηκαν. Από τους 8 που καταδικάστηκαν σε διάφορες ποινές, παρότι στη δίκη ήταν μόνο οι 3. Σε αυτό το κτίριο που έχει λίγο τροποποιηθεί, αλλά είναι αυτό που από τη δεκαετία του 30, ήταν η έδρα της ΚΕΦΕ, δηλαδή της Μυστικής Στρατιωτικής Αστυνομίας της Βέρμαχτ. Η υπηρεσία αυτή ασχολούνταν με θέματα κατασκοπίας, αντικατασκοπίας, προπαγάνδας και καταπολέμησης της αντίστασης. Οι Γερμανοί και Έλληνες πράκτορες της ΚΕΦΕ κυκλοφορούσαν με πολιτικά, συγκέντρωναν πληροφορίες για τη δράση διάφορων ατόμων και έκαναν εφηβιαστικές συλλήψεις. Ακολουθούσε η ανάκριση εδώ στα γραφεία της ΚΕΦΕ και ο εγκλεισμός συνέχεια στις φυλακές Αβέρων. Ο Γεώργιος Καρατζάς ήταν 22 χρονών όταν το 1943 ήρθε από την Καλαμάτα στην Αθήνα για να πιάσει δουλειά ως διερμηνέας της ΚΕΦΕ, αξιοποιώντας τις γνωριμίες της Γερμανίδος μητέρας του. Η δουλειά του Καρατζά ήταν να ελέγχει όσους επρόκειται να συνεργαστούν με τους Γερμανούς ή να εργαστούν στα εργοστάσια τους σε Ελλάδα και Γερμανία. Συμμετείχε ως διερμηνέας επιχειρήσεων των Γερμανών σε Αθήνα και στην επαρχία, αλλά και σε πολλές εφόδους σπίτια για τη σύλληψη αντιστασιακών. Λίγο πριν την απελευθέρωση, επέστρεψε στην Καλαμάτα, όπου το συνέλαβαν άνδρες του Ελλάς μαζί με τον πατέρα του, κατοχικό δήμαρχο της Καλαμάτας. Το Σεπτέμβριο του 1944 ο πατέρας του καταδικάστηκε σε θάνατο από λαϊκό δικαστήριο και εκτελέστηκε, ενώ ο ίδιος ο Γεώργιος σε ισόβια απελευθερώθηκε αμέσως μετά τη λήξη των Δεκεμβριανών με την επέμβαση της Εθνικής Πολιτοφυλακής. Συγγνώμη, της Εθνοφυλακής. Επίσης από την Καλαμάτα ήταν ένας από τους κορυφαίους Έλληνες πράκτορες των Ναζί. Ο Κωνσταντίνος Τσατσαρόνης έφτασε στην Αθήνα αναζητώντας καταφύγιο λόγω της εντυνόμενης δράσης του Ελλάδα Μεσσηνία. Υπήρξε υψηλόβαθμο τέλεχος των γερμανικών υπηρεσιών ασφαλείας, καθώς ανέλαβε διευθυντής του δεύτερου γραφείου πληροφοριών των ΕΣΕΣ. Σε στενή συνεργασία με την ερωμένη του Έλλη Βατακοπούλου, έστεισε ένα πολυάριθμο δίκτυο πρακτόρων που διενεργούσε κατασκοπία για λογαριασμό των Γερμανών, εκβιασμούς και επιτάξεις περιουσιών Εβραίων και χριστιανών εμπόρων, συλλήψεις και βασανισμούς μελών των νεανικών οργανώσεων. Για τις υπηρεσίες που πρόσφερε, ο Τσατσαρόνης, αν και καταδικάστηκε σε θάνατο το 1946, αθωώθηκε σε δεύτερη δίκη το 1948. Περίπου την ίδια τύχη είχε και η Βαζακοπούλου. Αν και δεν καταδικάστηκε σε 20 χρόνια φυλάκιση το 1946, αποφυλακίστηκε με χάρη του βασιλιά 3 χρόνια μετά, στις 17 Σεπτεμβρίου του 1949. Το ζευγάρι επέστρεψε στην Καλαμάτα, όπου παντρεύτηκε και είσαι ευτυχισμένο. Υπευτυχισμένο δεν ξέρω, αλλά παντρεύτηκε στην Καλαμάτα, το οποίο το γνωρίζουμε. Ένας από τους πλέον φανατικούς πράκτορες της ΚΕΦΕ,
ήταν ο χωροφύλακας ειδικής ασφάλειας Τομάς Μπουρτζάλας. Ο Μπουρτζάλας ήταν ένας από τους λίγους Έλληνες εθελοντές που πολέμησαν με τη στολή της Βέρμαχτ στο Ανατολικό Μέτωπο ενάντια στον Κόκκινο Στρατό. Μάλιστα πολέμησε στο Στάλιγκραντ και κατάφερε όχι μόνο να επιζήσει, αλλά και να επιστρέψει στην Αθήνα, συνεχίζοντας τον αγώνα του κατά των κομμουνιστών, αυτή τη φορά ως πράκτορας της ΓΕΦΠΕ. Αν και καταδικάστηκε 3 φορές ισόβια, ο Μπουρτζάλας αποφυλακίστηκε στα μέσα της δεκαετίας του 50. Ο φανατικός γερμανόφιλος και θαυμαστής του Χίτλερ δημοσιογράφος Κωνσταντίνος Τσίπας ήταν ο επικεφαλής Έλληνας πράκτορας και ανακριτής στο ΓΕΦΠΕ. Αν και καταδικάστηκε σε ισόβια από το Ειδικό Δικαστήριο των Συλλόγων για εκβιασμούς Εβραίων, συλλήψη και καταδόση Ελλήνων και Βρετανών στρατιωτών, αποφυλακίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 50. Μάλιστα, σε επιστολή του προς την εφημερίδα Απογευματινή, με αφορμή αφιέρωμα στη δράση του σαμποτέρ Γιούρι Ιβάνοφ, ο Τσίπας ανέφερε, παραθέτω, το ότι εξακολουθώ να πιστεύω στα σαρκάς του εθνικοσοσιαλισμού, αυτό αφορά προσωπικό σε μένα. Πέρα όμως από την καταστροφή και τον εντοπισμό αντιστασιακών, η δράση όλων αυτών των οργανώσεων στόχευε στο να πλήξει το ηθικό των Ελλήνων. Εξίσου, αν όχι πιο σημαντική με την εξάρθρωση μιας αντιστασιακής ομάδας, ήταν η τρομοκράτηση των κατακτημένων. Οι Γερμανοί και οι Έλληνες συνεργάτες τους έδιναν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη δημοσιότητα στις φρικαλαιότητές τους. Οι μαζικές εκτελέσεις του σκοπευτήριου της Κεσαριανής διαφημίζονταν στον ελεγχόμενο τύπο και οι απαγωνισμένοι αντιστασιακοί σε διάφορα μέρη της Αθήνας παρέμεναν για ώρες κρεμασμένοι από δέντρα για να τους δουν όσο το δυνατόν περισσότεροι πολίτες. Στο εξαιρετικό τους έργο που βασίστηκε στη μελέτη κλινικών περιπτώσεων στα νοσοκομεία της κατοχικής Αθήνας, 4 Έλληνες νευρολόγοι ψυχίατροι αναφέρουν ότι η βασική επιδίωξη των κατακτητών ήταν να επιβάλλουν ένα καθεστώς τρόμου, να δημιουργήσουν για τον πληθυσμό τέτοιες συνθήκες όπου κάθε αίσθημα ασφάλειας θα εξαφανιζόταν και τη θέση τους άπαιρνε ένας απαυτός, εξαιρετικά οδυνηρός, αγχώδης φόβος που δεν θα επέτρεπε καμία άλλη σκέψη και κανένα άλλο συνέστημα. Έτσι θα οδηγούνταν ο λαός σε μια αληθινή ψυχική οπισθοδρόμηση. Το κτίριο αυτό απέναντι στις Πατησίων 65 που είναι εδώ και χρόνια σχολή στα Μπράβο, την περίοδο της κατοχής εδώ στεγάζονταν μία από τις δύο ρουλέτες, μικρά καζίνο της εποχής δηλαδή παράνομα, που είχε υπό τον έλεγχό της η γερμανική οργάνωση κατασκοπίας 3.000 που είχαμε μιλήσει νωρίτερα στη διαδρομή. Το Σεπτέμβριο του 1943 έφτασε στην Αθήνα ο Αυστριακός Γιώργ Χρόνεμπεργκ, που εντάχθηκε στις 3.000 υπό τον δόκτωρα Ότο Μπέκους που είπαμε, από τη Βιέννη. Η δουλειά του ήταν να βρίσκει πηγές χρηματοδότησης δημιουργώντας σχέσεις με Έλληνες εμπόρους, καθώς μεταξύ του Οκτώβρη του 1943 και του Απρίλη του 1944 το Βερολίνο δεν έστελνε λεφτά στα SD και τις άλλες γερμανικές υπηρεσίες ασφαλείας στην Αθήνα. Άρα έπρεπε να αυτοχρηματοδοτηθούν. Την περίοδο αυτή, η κύρια πηγή χρηματοδότηση των πρακτόρων της οργάνωσης 3.000 ήταν τα έσοδα από τα δύο καζίνο που άνοιξαν οι επικεφαλείς της από κοινού με Έλληνες επιχειρηματίες, το ένα εδώ στην Πατησίων 65 και το άλλο ήταν στο στενό στη Μετσόβου 5. Κάθε ένα από τα καζίνο απέφερε 35 με 40 χρυσές βρετανικές λίρες την εβδομάδα ως εισόδημα στην 3.000. Ο Κρόνμπεργκ λάβανε προμήθεια 15 με 20% των κερδών και φτάσανε στην οικογένειά του στη Βιέννη. Η μεγαλύτερη επιχείρηση αυτού του είδους ήταν η ρουλέτα του Μαυροκέφαλου επί της οδού Πανεπιστημίου 64 με 12 ρουλέτες και 3 τραπέζια σαν εντεφέρ. Δεν το είχε ο ίδιος ο Μαυροκέφαλος, ήταν σφαιριστήριο, υπήρχε και στη δεκαετία του 60. Την επέταξαν κάποιοι άλλοι Έλληνες επιχειρηματίες εντός εισαγωγικών και κάνανε τη μεγάλη αυτή ρουλέτα εκεί. Απασχολούσε περίπου 100 άτομα προσωπικό και τα κέρδη κάθε βραδιά έφταναν πολλές φορές το ηλικιώδες ποσό των 80 χρυσών λιρών. Οι ρουλέτες γνώρισαν ιδιαίτερη άθεση το δεύτερο μισό του 1943, όταν ο πληθωρισμός, τα έσοδα από τα οχυρωματικά έργα των κατακτητών και η μαύρη αγορά είχαν πλέον δημιουργήσει τεράστιο πλούτο στα χέρια Ελλήνων εργολάβων και κάθε είδους μαυραγωρητών, οι οποίοι επένδυαν τα παράνομα κέρδη τους στις ρουλέτες. Έλληνες εργολάβοι είχαν αναλάβει την εξέβρεση εργατών Ελλήνων εργατών που εργάζονταν στις γερμανικές εταιρείες που είχαν επιτάξει, στις ελληνικές εταιρείες που είχαν επιτάξει οι Γερμανοί. Συνολικά στην Αθήνα την περίοδο της κατοχής λειτουργήσαν 21 τέτοιες ρουλέτες,
Υπήρχε η Βολή Μπερζέρση στα 2.44, η Παπαρίωνα στην κοδευτόνο 12, η Φεμίνα που αναφέρθηκα πριν στην Βουκουρεστίου 10, στην οποία λειτουργούσε και ακριβό εστιατόριο. Πέρα όμως από την χρηματοδότηση, μια σημαντικότερη υπηρεσία που πρόσφεραν στους κατακτητές αυτές οι βουλεύτες ήταν οι Έλληνες πληροφοριοδότες που είχαν στρατολογηθεί από τις γερμανικές υπηρεσίες ασφαλείας και σύχναζαν ως πελάτες σε αυτά τα καζίνο, συγκεντρώνοντας πολύτιμες πληροφορίες. Χαρακτηριστική ήταν η περίπτωση του δικηγόρου Γιώργιου Εμμανουήλ. Αφού πρώτα απέκτησε ένα σημαντικό χρηματικό κεφάλαιο κερδοσκοπώντας το χρηματιστήριο Αθηνών, επένδυσε τα κέρδη του στη μαύρη αγορά τροφίμων. Μέσα από τα δίκτυα της μαύρης αγοράς ήρθε σε επαφή με τους καπνέμπορους αδελφούς Νικολαίδη από Θεσσαλονίκη, που ήταν υπεύθυνοι σε δύο από τα καζίνο που έλεγχαν τα SD. Δουλεύοντας λοιπόν στην υποδοχή του καζίνο Φεμίνα, γνωρίστηκε με αξιωματικούς των SS και στρατολογήθηκε σε αυτά. Ακολούθησε η μετάβασή του στο Βερολίνο, όπου εκπαιδεύτηκε για μία εβδομάδα σε ειδικό σχολείο πρακτόρων και η επιστροφή του στην Αθήνα για την ανάληψη δράσης. Ένα άλλο πάρα πολύ σημαντικό στέλεχος, πράκτορας των SS που είχε και δική του ομάδα πρακτόρων που δούλευε αυτές τις τα παράνομα καζίνο και συγκεκριμένα το Μαυροκέφαλο ήταν ο Ευθύμιος Κωνσταντινίδης. Εδώ έχουμε μια ολόκληρη οικογένεια πρακτόρων, η μάνα, η κόρη, οι δύο, τρεις γη και ο πατέρας. Ο Κωνσταντινίδης κατάθεται καθημερινά ποσοστό των κερδών από το Μαυροκέφαλο στην υπηρεσία 4N, την υπηρεσία συγκέντρωση πληροφοριών των SS για πληρωμή των πρακτόρων. Μετά την απελευθέρωση, συνελήφθηκε με τον γιο του Λεωνίδα και οδηγήθηκαν, ο γιος του ήταν διερμηνέας στο γερμανικό φορολογικό Πειραιά, οδηγήθηκαν από την κυβέρνηση Παπανδρέου στις φυλακές Αβέροφ, όπου οδηγήθηκαν και πολλοί άλλοι προσύλλογοι για να δικαστούν. Μεσολάβησαν τα Δεκεμβριανά. Κατά τη διάρκεια των Δεκεμβριανών, ο Ελλάς πραγματοποιεί επίθεση 19 του Δεκέμβρη στις φυλακές Αβέροφ. Καταφέρει να πάρει περίπου 250 από τους κρατούμενους και να τους εκτελέσει στην Κυψέλη, ανάμεσα αυτούς ο πατέρας και ο γιος Κωνσταντινίδης. Τόσο ο Κωνσταντινίδης όσο και δεκάδες άλλοι Έλληνες πράκτορες των γερμανικών υπηρεσιών ασφαλείας συγκρότωσαν ομάδες εφόδου με στόχο την εξόντωση μελών της αντίστασης. Οι ομάδες αυτές που συλλάμβαναν, βασάνιζαν και δολοφονούσαν αντιστασιακούς πληρώνονταν από τα κέρδη των γερμανικών καζίνων, συνδέοντας έτσι με έναν ακόμη τρόπο την κερδοσκοπία των μαυραγωρητών με την εξόντωση των μελών της αντίστασης. Το Φεβρουάριο του 1946 έγινε η μεγάλη δίκη των πρακτόρων που εργάζονταν στις κατοχικές ρουλέτες. Δικάστηκαν 46 άτομα, οι 35 αθώθηκαν. Από τους 11 που καταδικάστηκαν, παρόντες ήταν οι 5, οι οποίοι έλαβαν ποινές από 10 μήνες έως 6 χρόνια φυλάκιση. Εδώ πέρα ήρθαμε για να μιλήσουμε για την ειδική ασφάλεια, που είναι το πιο σκληρό, το πιο αιματηρό κομμάτι της, του ένοπλου δοσυλλογισμού την περίοδο της κατοχής. Όλη αυτή εδώ η περιοχή, υπάρχει μια φιλολογία που ήταν τα περίφημα κρατητήρια της ειδικής, αν ήταν Ελπίδος 3 ή Ελπίδος 5, ήταν και στην Ελπίδος 3 και στην Ελπίδος 5. Είχαμε εδώ το περίφημο ξενοδοχείο Κρυστάλ, το οποίο το είχε επιτάξει η ειδική. Η έδρα της ειδικής ήταν στη γωνία εδώ 3 Σεπτεμβρίου και Χέιδεν και επειδή ανέπτυξε πολύ έντονη αντιστασιακή δράση χρειάστηκε να έχει και άλλα κτίρια, οπότε επεκτάθηκε και επέταξε αυτά τα κτίρια, θα σας πω τώρα αναλυτικά. Στα κτίρια λοιπόν της οδού Ελπίδος 3 και 5 είχαν τα κτίρια της οδού αυτής, είχαν επιταχθεί από την ειδική ασφάλεια της ελληνικής χωροφυλακής που είχε έδρα στο κτίριο της Συμβολή των Οδών Γάμα Σεπτεμβρίου 106 και Τερυγνή. Τα παραρτήματα αυτά λειτουργούσαν ως χώροι ανακρίσεων, βασανισμού και κράτησης αντιστασιακών. Η ειδική είχε επιτάξει επίσης το κτίριο του ορφανοτροφείου Χατζικώστα της οδού Πειραιός, δυστυχώς δεν υπάρχει πλέον, το οποίο είχε μετατρέψει σε φυλακές. Όλες αυτές οι επιτάξεις ήταν αποτέλεσμα της κατακόρυφης αριθμητικής αύξησης των ανδρών της ειδικής κατά τη διάρκεια της κατοχής με στόχο την ένοπλη καταστολή του αιμικού αντιστασιακού κινήματος. Η ειδική ασφάλεια ιδρύθηκε το 1929 από την κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου με κύριο έργο την προάσπιση του κοινωνικού καθεστώτος απέναντι στον υπερεκτιμημένο κίνδυνο του κομμουνισμού. Από την αρχή η δράση της έλαβε χαρακτήρα παρακρατικής οργάνωσης στην καρδιά του κρατικού μηχανισμού. Τον Ιούνιο του 1933, ο διοικητής της Ταγματάρχης Αργύριος Δικαίος,
οργάνωσε την απόπειρα δολοφονίας ενάντια στον ιδρυτή της, Ελευθέριο Βενιζέλο. Την περίοδο της δικτατορίας του Ιωάννη Μεταξά, κάτω από την πολιτική διεύθυνση του περιβόητου του Κωνσταντίνου Μανιαδάκη, οι άνδρες της ειδικής εφάρμοσαν εξαιρετικά σκληρές και παράλληλα πρωτότυπες πρακτικές δίωξης κατά των κομμουνιστών. Την τεχνογνωσία αυτή εκμεταλλεύτηκαν κατά τη διάρκεια της κατοχής ο Υπουργός Εσωτερικών Αναστάσεως Ταβουλάρης και ο Πρωθυπουργός Ιωάννης Ράλης για να μετατρέψουν την ειδική από κρατική υπηρεσία σε ένοπλη αντικομμουνιστική ομάδα κρούσης. Το 1943 επανέφεραν στην υπηρεσία τον απόστατο ταγματάρχη Αλέξανδρο Λάπου, τον οποίο διόρισαν διοικητή της ειδικής ασφάλειας. Ο Λάπου, προσλαμβάνοντας ως προφύλακες άνευ θητείας φανατικούς αντικομμουνιστές, πράκτορες των γερμανικών υπηρεσιών ασφαλείας αλλά και άτομα του υποκόσμου, συγκρότησε ομάδες κρούσης σε ολόκληρη την Αθήνα. Η ομάδα Ιωάννης Κούρας στη Νέα Ιωνία, Αντώνη Παναγιωτόπουλος στα Σεπόλια, Ευάγγελο Χανιώτη στα Πατήσια, Αθανάσιο και Γιώργιο Μαντά στις ανατολικές ηλικίες και οι ομάδες βασανιστών όπως αυτές του Ευσέβη Παρθενίου, Ιωάννη Μόρφη, Εμμανουήλ Πουλή, Μινά Καθρέφτη και άλλων. Η δράση της ειδικής ήταν τεράστια. Στα κρατητήριά της, εδώ στην Ελπίδος, πέθαναν από βασανιστήρια τουλάχιστον 28 αντιστασιακοί, μεταξύ των οποίων και η Λέχθρα Αποστόλου, υψηλόβαθμο στέλεχος του Κομμουνιστικού Κόμματος. Επίσης, άνδρες της συνέλαβαν και παρέδωσαν στους Ναζί τα μέλη του αντιστασιακού δικτύου κατασκοπίας Απόλλων, με αποτέλεσμα να εκτελεστούν τουλάχιστον 10 άτομα από αυτά. Εδώ έχει ενδιαφέρον ότι πιάνουν το δίκτυο Απόλλων, γιατί πιάνουν τον έναν από τους επικεφαλείς, τον Αλέξανδρο Ιωαννίδη, νομίζοντας ότι έχουν στα χέρια τους το νούμερο 2 του ΚΚΕ, τον Ιωαννίδη, τον δεύτερο γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος. Δεν διασταυρώνουν δηλαδή το πρόσωπο και πάνε και το καταδίδουν στους Γερμανούς, με αποτέλεσμα να ξεκλειστεί όλη η οργάνωση του Απόλλωνα, η αντιστασιακή οργάνωση του Απόλλωνα, που αποτελούνταν από ασυγματιστές και πράκτορες που λειτουργούσαν για λογαριασμό των συμμάχων. Στις 22 Απριλίου 1944, απόσπασμα ανδρών της ειδικής εκτέλεσε 17 κομμουνιστές κρατούμενους στο προάβλιο της σχολής κοροφυλακής. Συνολικά σε μπλόκα, ενέδρες, βασανιστήρια, εκτελέσει και φόντους σε σπίτια και χώρους εργασίας, οι άνδρες της ειδικής σκότωσαν οι ίδιοι ή παρέδωσαν στους Ναζί προς εκτέλεση περισσότερο από 300 άτομα. Η πιο πολύτιμη συνεισφορά της ειδικής στον κοινό αγώνα με τους Ναζί ενάντια στον κομμουνισμό ήταν αυτή της οργάνωσης των κατοχικών μπλόκων. Τα μπλόκα σχεδιάζονταν από τους άνδρες της ειδικής ασφάλειας και υλοποιούνταν από τα τάγματα ασφαλείας με την εποπτεία ολιγάρχων Γερμανών, αξιωματικών και στρατιωτών. Η διαδικασία ήταν η εξής. Πρώτα, δυνάμεις των ταγμάτων ασφαλείας αναπτύσσονταν κυκλώνοντας την οικία κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η απαγόρευση κυκλοφορίας τους επέτρεπε να κινηθούν χωρίς να γίνουν αντιληπτοί από τους κατοίκους. Μόλις ξημέρωνε, καλούσαν με τηλεβόες τους άνδρες ηλικίας 15 έως 65 ετών να συγκεντρωθούν σε κάποιο κεντρικό σημείο προς έλεγχο ταυτοτήτων. Στη συνέχεια κατέφθαναν λίγοι Γερμανοί και άνδρες της ειδικής, της ειδικής ασφάλειας, συνοδεύοντας τους περίφημους κουκουλοφόρους, άτομα δηλαδή που έχοντας καλυμμένο το πρόσωπό τους, κατέβαιναν μέλη των εαμικών οργανώσεων. Αρχικά ο Γερμανός αξιωματικός καλούσε ονόματα μελών του ΕΑΜ βάσει ονομαστικής κατάστασης που του είχαν παραδώσει άνδρες της ειδικής ασφάλειας. Αυτές τις πληροφορίες είχαν συλλέξει οι άντρες της ειδικής ασφάλειας, ανακρίνοντας, βασανίζοντας εδώ διάφορους αντιστασιακούς. Όσοι από αυτούς εντοπίζονταν, οδηγούνταν σε ξεχωριστή ομάδα και σε συνέχεια εκτελούνταν επιτόπου από γερμανικό απόσπασμα, αλλά σε μερικές περιπτώσεις και από άντρες των ταγμάτων ασφαλείας. Όπως έγινε, ας πούμε, στον πλούμα της Καλαβρέτας. Στη συνέχεια, οι κουκουλοφόροι αναλάβαναν να εντοπίσουν όσους δεν εμφανίστηκαν οικειοθελώς κατά την ανάγνωση των ονομάτων, αλλά και άλλους που δεν υπήρχαν στην ονομαστική κατάσταση, αλλά ήταν μέλη του ΕΑΜ. Χαρακτηριστική είναι η αφήγηση του Τζόρτζι Μαράτου, όταν κατά τη διάρκεια μπλόκου στο Ζωγράφο, οι κάτοικοι συγκεντρώθηκαν στο υπαίθριο κέντρο Γαρδένια, στην κεντρική λεωφόρα. Είναι η πλατεία Γαρδένια στο Ζωγράφο. Αναφέρει ο Τζόρτζι Μαράτος, ο οποίος δεν ήταν μέλος του ΕΑΜ, ήταν μέλος αστικής αντιστασιακής οργάνωσης. Οι τσολιάδες μας έβαλαν στη σειρά και δεν έλεγαν κουβέντα. Κατά τις 11 φάνηκε ένα γερμανικό αυτοκίνητο με Γερμανούς και Έλληνες αξιωματικούς και κάποιον που φορούσε στο κεφάλι μια μαύρη κουκούλα. Και άρχισε η επιθεώρηση. Μπροστά πήγαινε αυτός με την κουκούλα για να μην αναγνωρίζεται και με δύο τρύπες στα μάτια για να βλέπει. Νεκρική σιγή.
Κάποια στιγμή σηκώνει το δάχτυλο και δείχνει τον Νίκο, τον Κορέα. Όλοι ξέραμε ότι ήταν αμύτης. Κρύωση πρώτος μας έδωσε. Αμέσως τον πιάνουν δύο και τον πάνε στην άκρη. Πιο πέρα δείχνει τον κύριο Ιωάννου, τον δικηγόρο. Έπειτα τον κύριο Αγισίλιο, τον δασκάλο του Δημοτικού. Έρχεται κοντά μας και μου φαίνεται ότι αναγνωρίζω τον Παραγιό που δούλευε στο φούρνο του Πανταζόπουλου. Σαν αστραπή πέρασε από το μυαλό μου η ιδέα ότι μπορεί να του είχα πει καμία άσχημη κουβέντα όταν μου ζήγιζε το ψωμί. Ευτυχώς μάλλον δεν το είπε άσχημη κουβέντα και έτσι δεν υπέδειξε ο συγκεκριμένος τον κύριο Μαράτου. Σε Καλογρέζα, Κεσαριανή, Βύρωνα, Νέο Κόσμο, Δάφνη, Καλυθέα, Περιστέρι, Κοκκινιά και τα Μπούρια, αναφέρομαι μόνο στα μεγάλα μπλόκα, καθώς γίνεται δεκάδες μικρότερα, εκτελέστηκαν περίπου 500 άτομα επιτρόπων, ενώ άλλα 11.000 οδηγήθηκαν στο στρατόπεδο συγκέντρωσης στο Χαϊδάρι και από εκεί προς εργασία στη Γερμανία ή στις φυλακές Αβέροφ και Χατζηκώστη. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν το γεγονός ότι οι μεταπολεμικές δίκες ανθρώπων της ειδικής ασφάλειας ήταν με διαφορά οι περισσότερες από κάθε άλλη δοσυλλογική οργάνωση. Αν και δικάστηκαν περισσότερα από 60 μέλη της και κάποια από αυτά καταδικάστηκαν σε θάνατο ή ισόβια, κανένα δεν εκτελέστηκε και τα περισσότερα αποφυλακίστηκαν μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 50. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα, ο ίδιος ο διοικητής της, ο Αλέξανδρος Λάπου. Αν και δικάστηκε 13 φορές, στις 10 δίκες ασφαλώθηκε και καταδικάστηκε συνολικά 7 φορές σε θάνατο, αποφυλακίστηκε με απανοτές χάρες του βασιλιά του Φεβρουάριο του 1952. Η ολόψυχη σύνδεση της ειδικής ασφάλειας με τον αντικομμουνιστικό αγώνα των Ναζί αποτυπώθηκε και στις απώλειες που είχε. Σε αντίθεση με την αστυνομία πόλεων, που με εξαίρεση τους κουραντάτες βέβαια, κράτησε αποστάσεις από τη διώξη των αντιστασιακών, η χωροφυλακή επιδόθηκε σε ένα αμήλικτο αγώνα εναντίον τους. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο ότι η αστυνομία είχε μόλις 9 θύματα εκτελεσμένα από την Νόμπλε ή τον Ελλάς, ενώ αντίθετα η χωροφυλακή 177, εκ των οποίων οι 102 ανήκαν στην ειδική ασφάλεια.